Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε βιντεάρα, έχουμε θεματάρα. Αγάπη και πράσινα άλογα έδωσε η φίλη τίτλο στο email που έστειλε. Εγώ βάζω υπότιτλο Love Bombing, δηλαδή αγάπης, Mirroring, καλές σχέσεις με πρώην, Νάρκισος Αλερτ, κόρη. Νάρκισος. Δεν είναι αγάπη το πρόβλημα. Ο ναρκισισμός είναι το πρόβλημα. Προτού ξεκινήσω να διαβάζω το mail της φίλης, να σας υπενθυμίσω τα σεμινάρια που θα κάνουμε τον Ιούλιο του 22 στην Αθήνα ζωντανά. Όλε οι πληροφορίε βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Ο λόγο που το υπενθυμίζω σε κάθε βίντεο είναι γιατί έχει κόσμο που δεν έχει μάθει ακόμη για τα σεμινάρια. Πάμε. Αγαπητή Θέκλα, είμαι η Τάδε, δεν θα πω το όνομά σου. Μένω σε μια χώρα ευρωπαϊκή πάνω από 30 χρόνια, δηλαδή μένει εκτό Ελλάδο. Σε ανακάλυψα μόλις εδώ και λίγες βδομάδες, αλλά σκέφτηκα να σου πω την ιστορία μου, γιατί από τα βίντεο που είδα, κατάλαβα πως είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά περί τίνος μας μιλάει, που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και που αγαπάει τα σκουλαρίνγκια, να φοράω και τώρα σκουλαρίνγκια της τίνης. Είμαι η μικρότερη από πέντε αδέλφια. Μεγάλωσα με πολύ αγάπη. Είμαι γελαστή και καλοπροαίρετη. Όντως τις φωτογραφίες που μου έστειλες εσύ φαίνεσαι γελαστή και καλοπροαίρετη επειδή μου έκαναν όλα τα χατήρια. Έχω λίγα περιττά κιλά και κατά καιρούς κάνω δίαιτα. Μια χαρά είσαι. Κουκλίτσα είσαι. Μια χαρά είσαι. Την άνοιξη του 21 γνώρισα μέσω site γνωριμιών έναν άνδρα 44 χρονών. Δύο χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Υπήρξε αμέσως μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας. Μου είπε ότι είμαι πολύ όμορφη και πάντα ήθελε μία μελαχρινή. Ενώ στις σχέσεις του είχε όλο ξανθιές. Άρα έρχεται εδώ το mirroring. Σου λέει εσύ είσαι μελαχρινή. Ήθελα πάντα μια μελαχρινή. Παρόλο που οι σχέσει μου ήταν όλε ξανθιέ, εγώ καθρεφτίζω αυτό που είσαι και σου λέω ότι πάντα έψαχνα μια μελαχρινή. Του αρέσουν οι στρομπουλέ. Mirroring πάλι. Καθρέφτεσμα. Είσαι στρουμπουλή, Μου αρέσουν οι στρομπουλέ. Έχω γλυκιά φωνή. Α, η φωνή σου τα γλυκιά σου λέει έχεις γλυκιά φωνή. Μ' αρέσει αυτό που έχει. Και θέλει πολύ να με γνωρίσει από κοντά. Η απόσταση είναι 100 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό λέει δεν είναι πρόβλημα. Αν τα βρούμε, μπορεί να μετακομίσει κοντά μου και να μείνουμε μαζί. Εργαζόμαστε και οι δύο και αυτός παίρνει περισσότερα από εμένα και έχει και ακριβό αυτοκίνητο. Βρεθήκαμε μετά από μια εβδομάδα και από εκεί και πέρα είμαστε αναχώριστοι και λες μας την μαρέθεση κόλλος και βραγή". Εδώ ξεκινάει το love bombing, ο βομβαρδισμός αγάπης. Όποτε είχαμε ελεύθερο χρόνο, ερχόταν σε μένα, πήγαινα εγώ σε εκείνον ή μιλούσαμε ώρες στο τηλέφωνο. Μου έκανε εντύπωση πόσο ήδη ήμασταν, αγάπη μου δεν ήσασταν ήδη. Έκανε καθρέφτισμα, έκανε mirroring αυτός. Κάτι μου λέει πως θα βάλω τον τίτλο του βίντεο, αγάπη και πράσινα άλογα, hashtag mirroring. Του άρεσε ακριβώς ότι αρέσει σε μένα, να το το καθρέφτισμα, Υιοθέτησε τις ατάκες μου και τα αστεία μου, αυτό κι αν είναι καθρέφτισμα, να υιοθετεί τις ατάκες και τα αστεία σου, τον τρόπο που μιλούσα, είχαμε τις ίδιες σκέψεις και πραγματικά νόμιζα πως βρήκα το άλλο μου μισό. Μα γι' αυτό το λόγο κάνουν καθρέφτισμα, κάνουν mirroring ή για να πιστέψουμε ότι έχουμε βρει το άλλο μας μισό, το soulmate μας, την αδερφή ψυχή μας και διάφορες άλλες τέτοιε πολύχρωμες συγγνώμη για την έκφραση, παπαριές. Sorry, αλλά δεν μπορούσα να μην το πω, δεν μπορούσα. Και χτύπησε και το καμπανάκι που τελείωσε το βίντεο από τον επεξεργαστή το προηγούμενο και ακούστηκε και έτσι σαν alert πάλι, alert για πολύχρωμες τέτοιες. Λοιπόν, ήταν υπέροχα τρυφερός και μου έστελνε συνέχεια μηνύματα. Το σ' αγαπώ το είπαμε μετά από 10 μέρες. Εκαλά, καλά, γιατί δεν το πάτε στι 10 ώρε και περιμένατε 10 μέρε. Και μάλιστα μου είπε ότι εμένα θα με παντρευτεί στο μέλλον, παρόλο που δεν ήθελε να ξανακάνει γάμο. Εγώ ήμουν ξεχωριστή από τι άλλε. Μάλιστα. μάλιστα. Το love bombing συνεχίζεται και το future faking. Υποσχέσει για το μέλλον. Στο μέλλον εγώ θα σε παντρευτώ. Την πρωίνη του γυναίκα ήθελε να τη χωρίσει λίγες ώρες μετά το γάμο, τελικά κράτησε 8 χρόνια. Μετά καπάκι γνώρισε μια άλλη, δεν μπορεί να μείνει μόνο του φίλο δηλαδή, ε. 12 χρόνια μαζί δεν πήγαν ούτε μια, φορά, ούτε μια φορά διακοπέ και αυτή ήθελε να παντρευτεί. Μα αυτό δεν ήθελε, γιατί ένιωθε πω δεν ήταν ιδανική γυναίκα για να την παντρευτεί. Ε, βέβαια, ο κάθε νάρκη σου θέλει την ιδανική να παντρευτεί. Θα παντρευτεί τώρα μία που να μην είναι ιδανική, μια τη σειρά, κύριε Λέισο. Εγώ του ξεκαθάρισα ότι δεν πρόκειται να περιμένω τόσο γιατί και εγώ θα νιώθω μετά ότι δεν είμαι ιδανική. Με την τελευταία μάλιστα ενώ του είχε κάνει διάφορα, είχε ακόμα φιλική σχέση, ενώ έλεγε αυτός πως του είχε κάνει διάφορα, ε? είχε ακόμα φιλική σχέση και μάλιστα με είχε συστήσει σε αυτήν και τον καινούριο τη. Να ξέρετε ότι είναι αρκισή, τα αρκισάκια θέλουν πάρα πολύ να έχουν φιλικέ σχέσει με τι πρώην τους, με του τους. και το, το ε, επέρονται κιόλα. Το λένε για τον εαυτό του έτσι. Εμά, πάρα πολύ καλό. Έχω πολύ καλέ σχέσει με όλε τι πρώην μου. Είναι πολύ καλή. Έχω πολύ καλέ σχέσει με όλου του πρώην μου, με όλε τι πρώην μου. Εγώ δεν το ήθελα αυτό, με ενοχλούσε και του είπα ότι δεν νιώθω καλά που πηγαίνει και τους βοηθάει σε διάφορες δουλειέ. Μου φάνηκε ότι τον εκμεταλλεύονται. Δεν νομίζω να τον εκμεταλλεύονται. Αυτό θέλει να του βοηθάει για να του δίνουν αρχισιστική παροχή, αρκιστική supply, για να τον κάνουν να νιώθει σπουδαίο και σημαντικό. Στην αρχή μου είπε: Έχω δίκιο. Μετά, κάθε φορά που πήγαινε, μαλώναμε και μου έλεγε: Ζηλεύω χωρί λόγο κτλ. Χωρίσαμε. Μετά από δύο μέρε μου ζήτησε συγγνώμη, ήθελε να είμαστε πάλι μαζί γιατί δεν μπορεί χωρί εμένα. Τον πήρα πίσω με την προπόθεση να κόψει επαφή μαζί τη και το έκανε. Καλά έκανε και βάλε όρια. Πρέπει να βάζουμε ωραία στι σχέσει μα από την αρχή. Μου είπε μάλιστα να ραβωνιαστούμε και να ραβωνιαστούμε και να βρούμε σπίτι μαζί στο τέλο του χρόνου. Future faking, σου υπόσχεται για το μέλλον, να κάνει εσύ χαρά. Εγώ χάρηκα, άρχισα να κάνω όνειρα και σχέδια, βεβαίω. Σύντομα κατάλαβα ότι δεν τα αυτά που είπε, γιατί όταν πήγαινα να το συζητήσω, είναι future faking. Σου τα έτσι για να σε κάνει χαρούμενη. Σου υποσχέθηκε στο μέλλον θα, 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 θα. Future faking. Fake σημαίνει ψεύδομαι. Ε, το κάνω να φαίνεται διαφορετικό από ό,τι θα είναι. Λέω στο μέλλον θα ραγωνιστούμε. Στο τέλο του χρόνου θα παντρευτούμε σύντομα κατάλαβα ότι δεν τενούσε αυτά που είπε, γιατί όταν πήγαινα να το συζητήσω, άλλαζε θέμα. Μου έλεγε ότι τον ευριάζω, ότι είμαι ανυπόμονη και σιγά σιγά άλλαζε όλο και περισσότερο. Ναι, γιατί φύγατε από την πρώτη περίοδο του βομβαρδισμού αγάπη. Φύγατε από την πρώτη φάση τη σχέση με έναν άρκη σου, που είναι η φάση του love bombing, του future faking κτλ. Ποια προβλήματα λοιπόν άρχισα μετά τον Αραβόνα. Μου κράταγε μούτρα, δεν ήθελε σεξ, δεν μου μίλαγε και εγώ τα πήρα άγρια, θύμωσα και κοπάνησα το χέρι στο τραπέζι. Το ξέρανα το χεράκι μου. Αυτό το να μη σου δίνω σεξ το κάνουν πολύ να αρκετοί παραμελητικοί γιατί, α, ειδικά, άμα καταλάβουν πώ σου αρέσει και το σεξ, θα σου το στερούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να σε τιμωρούν που υπάρχει ή για να σε τιμωρούν που εσύ το χαίρεσαι. Του λέω τι τρέλα πράγματα είναι αυτά. Δεν πάει καλά ο τύπο. Και εκεί ήταν που ξενέρωσε τελείω και δεν με ήθελε πια. Μου είπε ότι θέλει χρόνο για να σκεφτεί να μην του γράφω. Εγώ ζήτησα συγγνώμη, έκλαιγα, ήθελα να πέσω από τον μπαλκόνι, έπαθε το στομάχι μου, χάλασε και το αυτοκίνητο και ήμουν πολύ χάλια. Του τα είπα, αλλά τον άφησαν εντελώ αδιάφορο. Είπαμε, είναι ενάρκησο. Χαίστηκε την νιώθει εσύ. Καμία απολύτω ενσυναίσθηση. Τώρα αυτό που όταν δεν νιώθουμε καλά χαλάνε και οι οικιακές μας συσκευέ και χαλάνε και τα αυτοκίνητα μας και αυτά νομίζω κατά κάποιο τρόπο ίσως επηρεάζουμε. Επηρεάζουμε με την ενέργεια μας τις συσκευέ. δεν ξέρω πλάκα κάνω τώρα, δεν είμαι ειδική γι' αυτό. Μου είπε ότι θέλει τελειωτικά να χωρίσουμε και δεν τον ένιωζε ούτε που είχαμε κλείσει εισιτήρια για διακοπέ το καλοκαίρι. Εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου, τον έπαιρνα τηλέφωνο και προσπαθούσα να σώσω την κατάσταση. Κάποια μέρα μου είπε ότι φτάνει Αρχίσει να τον εκνευρίζει αυτό που κάνω και ότι έχει βρει άλλη. Ε, βέβαια, τι μου βάζει τα πέντε θαυμαστικά, να άρχισε πάει από τη μία στην άλλη. Αφού και το ιστορικό του τέτοιο ήταν, το είπε ο άνθρωπο. Με μόλι τελείωσε ο, ο γάμο που δεν τον ήθελε το γάμο, αλλά πήγε 8 χρόνια, πήγε στην άλλη τη σχέση που πήγε το 10 χρόνια και μετά σε σένα. Τον έβρισα, του είπα πόσο κακός άνθρωπος είναι και πόσο πολύ με πλήγωσε και ότι ούτε την καινούργια δεν θα κρατήσει για πολύ. Αν δεν πάει να θεραπεύσει το πρόβλημα που έχει, τον μπλόκαρα και με μπλόκαρε και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε. Καλό πράγμα ήταν μπλόκ. Καλό πράγμα ήταν μπλόκ. Άμα σου μπαίνει η διάθεση και η, η επιθυμία να στείλει μήνυμα σε αυτόν που το έχει δει το έργο, έχει παιχτεί πολλέ φορές αυτό ο κύκλο. Uh, Hoovering, love bombing, απαξίωση, ξανά διώξιμο, ξανά έλα, φύγε, έλα. Η καινούρια είναι πάλι ξανθιά, μοιάζει πολύ με τις δύο πρώιν του και την έχει βάλει στο προφίλ του φωτό που είναι αγκαλιά μαζί σαν αυτή τη φωτό που είχε στην αρχή μαζί μου. Ε ναι, τα ίδια κάνει αυτός, ότι είναι μαθημένος. Εγώ τώρα, δύο μήνες μετά αρχίζω σιγά σιγά και συνέρχομαι από την άθλια κατάσταση που ήμουν και να μην έχω πια τύψει όπως είχα στην αρχή πριν καταλάβω ότι πραγματικά είχε γίνει αγάπη μου, δεν εσύ, αυτός έχει το ζήτημα. Εσύ ίσω έχει κάποιε στοιχεία συνεξάρτηση που δεν τον έδιωξε πιο νωρί. Εκεί ναι. Φτες που δεν τον έδιωξε πιο νωρί. Όχι φτες που τον έδιωξε. Φτες που άργησε να τον διώξει. Βέβαια, θα πάω και διακοπέ το καλοκαίρι χωρί αυτόν και θα χαρώ που θα δω την οικογένεια μου και του φίλου μου και να περάσω όμορφα. Αγαπητή Θέκλα, να συμπληρώσω ότι ο καλό μου δεν το έβαλε σε. Δεν, δεν το έβαλε σε brackets, δεν το έβαλε σε εισαγωγικά το καλό σου. Το εννοεί φαντάζομαι ότι ο καλό μου όταν τον έπιανε αυτό που τον έπιανε μερικέ φορέ έκανε σαν μικρό παιδί χειρότερα και από μένα. Τα temper tantrums, οι κρίσει θυμού και οι εναρκιστικέ κρίσει οργή είναι συχνά φαινόμενα. Ό,τι του, του κατέβαινε στο μυαλό ήθελε να το έχει από το θέλω να πάρουμε ρακέτε και να παίξουμε, να κάνουμε πατίνι, να παίξουμε μπιλιάρδο μέχρι το θέλω να πάρουμε ποδήλατα και να κάνουμε βόλτε για... με τα ποδήλατα. Εγώ του είπα: Δεν έχω τώρα λεφτά για ποδήλατο, α νοικιάσουμε. Αυτό είχε βρει ένα e-bike που του άρεσε, 3.000 ευρώ. Ηλεκτρονικό ποδήλατο πριν αυτό το e-bike. Το mm. Του είπα: Όχι, μην το κάνει, είναι πολλά τα λεφτά για ένα ποδήλατο. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο. Όλη την ώρα ήταν κακομούτσουνο και δεν μίλαγε πάλι γάμου. μου. Την τρέλα μου λε. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο μαγαζί και ήθελε τόσο πολύ αυτό το ποδήλατο που μου πήρε και εμένα ένα κανονικό μου στο δικό μου 500 ευρώ προκειμένου να κάνουμε μαζί ποδήλατο ψυχοσυναισθηματική ενωριμότητα ξεκάθαρα. Επίσης άρχισε να ζηλεύει το σκυλάκι μου και έλεγε να αγαπάω εκείνον και όχι το σκύλο. Δεν τον έβγαζε πλέον βόλτα και γενικά ήταν απέσιο απέναντί μου και ειλικρινά δεν ξέρω γιατί με τσάκεσε τόσο πολύ ο χωρισμό. Ενώ και εγώ το είχα σκεφτεί να χωρίσουμε. Ο χωρισμό σε τσάγκησε επειδή είχε επενδύσει πολλά σε αυτή τη σχέση. Είχε πιστέψει τα παραμύθια που σου πουλαγε, είχε πιστέψει αυτό το future faking που σου έκανε, που σου λέει θα παντρευτούμε, θα κάνουμε, θα φτιάσουμε, θα ράνουμε. Όλο ο βομβαρδισμό αγάπη που σου έκανε στην αρχή σου φάνηκε κάτι παραμυθένιο και γι' αυτό πληγώθηκε όταν χωρίσατε, παρόλο που το έχει σκεφτεί και εσύ να χωρίσετε. Έφερνα πάντα στο μυαλό μου την αρχή μα που ήταν τόσο όμορφη και νόμιζα ότι θα μπορέσει να ξαναγίνει έτσι. Εδώ θέλω να πω ότι άμα φτάσει και ραγίσει το γυαλί, πάει, ράγισε. Δεν εννοώ να έχει μια μικρή διαφωνία ένα ζευγάρι και να την ξεπεράσουν. Μιλάω να έχουμε τέτοιες, τέτοια σκηνικά απειρού κάλλου, να έχουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα ναρκιστικέ κρίσει οργή, να έχουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατέβασμα μούτρων και παθητική επιθετικότητα. Η ναρκιση δεν είναι καλά μέσα του, είναι σκατά μέσα του, είναι χάλια μέσα του. Οπότε κάνουν ερωτικές σχέσεις για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Και επειδή όμως όσο καλά και αν περνούν στη σχέση, όσο καλά και αν τους φέρεται ο άλλος, το κενό μέσα τους είναι τεράστιο, κάθε τρει και λίγο, με μια τακτικότητα, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάθε δύο εβδομάδες, θα βρουν αφορμή, όχι αιτία, αφορμή για να προκληθεί μια ρήξη. Ούτω ώστε είτε να βάλουν τις φωνές, είτε να πουν κακίες, είτε να κατεβάσουν τα μούτρα τους, να εκτονωθούν δηλαδή. Άμα αρχίσει αυτό το μοτίβο με τις εκτακτικές εκτονώσεις, πλέον ράγισε το γυαλί, τελείωσε και δεν ξαναφτιάχνονται τα πράγματα, δεν μπορείς να γυρίσεις στην αρχή. Ενώ σε μια υγιή σχέση μεταξύ δύο υγιών προσωπικότητων θα υπάρξουν κάποιες διαφωνίες. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα θέλει κάτι διαφορετικό ένας από τον άλλο, θα, θα ανεβούν λίγο οι τόνοι, αλλά δεν θα γίνουν αυτά τα ακραία πράγματα που γίνονται στη σχέση με έναν αρχισό. Δεν θα γίνουν σε μια σχέση με μια υγιή προσωπικότητα. Λες ότι έφερνες πάντα στο μυαλό σου την αρχή, επειδή, λες, μου είχε πει λόγια που σε προηγούμενες σχέσεις μου σπάνια είχα νιώσει τόσο υπέροχα. Και μια φορά που του είχα πει πως αν ζούσε ακόμα μπαμπάς μου θα ήταν υπε... υπερήφανος για κάτι που είχα καταφέρει πρόσφατα, ένα πτυχίο, μπράβο κόρη, μπράβο, αυτός πήρε το χέρι μου και μου είπε, εγώ είμαι υπερήφανος για σένα, εγώ σε χαίρομαι γιατί αγάπη μου. Εννοείται πως δάκρυες από τη συγκίνηση. Αυτά που λες ήταν στην περίοδο του love bombing, αυτού του βομβαρδισμού αγάπης. Και μετά από λίγους μήνες έγινε η τρελή ανυπόμονη που δεν μπορεί ούτε καν να περιμένει μία εβδομάδα χωρίς επικοινωνία για να αφήσει το καημένο το παιδί να σκεφτεί με την ησυχία του τα πράγματα. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω εκεί που είπα ότι ήταν πολύ large και ήθελε κάθε φορά να πληρώνει, εγώ δεν το εκμεταλλεύτηκα 100%. Εγώ από μόνη μου το έλεγα ότι θα πληρώνω κι εγώ και που έτσι όπως και έκανα και καλά έκανες. Θέκλα μου, ναι, θέλω να το κάνεις βίντεο. Αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι ξένος. Τον αγάπησα κι εγώ και η οικογένειά μου. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί μου το έκανε αυτό λίγο μετά τον Αραβώνα. Να πέσω να πεθάνω ήθελα, αλλά έχω το σκυλάκι και πουλάκια στο σπίτι και είμαι δυνατή για αυτά. Παιδιά δεν έχω. Καλά έκανες και δεν έκανες κακό στον εαυτό σου, κάθε μαλάκα που συνάντησες. Με είχε κάνει να αισθάνομαι άσχημη και κομπλεξική. Α, επειδή αισθανόταν έτσι για τον εαυτό του, το προέβαλε αυτό σε σένα, γιατί μου είχε στείλει και αυτού μου φωτογραφία και τον είδα. Έτρεχα στα κομμωτήρια και αισθανόμουν ότι εγώ είμαι αυτή που έχει το πρόβλημα, επειδή είχα βγει από τα ρούχα μου που λένε. Με έφερνε στο αμήν και φώναζε και έκλεγα. Εγώ, λε το επάγγελμα που κάνει αυτό και το επάγγελμα που κάνει εσύ και το επάγγελμα που κάνει αυτό, θα το διαβάσω αν προδώσουν ταυτότητά σα. Λε ότι. Είχε, είχε, του είχε τύχει κάτι τραυματικό στη δουλειά του, γι' αυτό τον λυπό μου, στον Αραβό να μας κλέγαμε όλοι από τη χαρά μας και ούτε 20 ημέρες μετά τα έκανες κατά. Ε... Και λε ότι μετά το συμβάν που είχε συμβεί στη δουλειά του, ένα ατύχημα που είχε συμβεί στη δουλειά του, ένα δυστύχημα που είχε συμβεί στη δουλειά του, τον έστειλε από τη δουλειά σε ψυχολόγο και αυτό είπε ότι δεν έχει τίποτα, γιατί δεν έφταιγε αυτό και δεν δέχτηκε να κάνει θεραπεία, μάλιστα. Άλλη μία ένδειξη ναρκισσμού. Επίση, όταν έφυγε από το σπίτι του στα 20 περίπου, πήγε φαν... φαντάρο, πολέμησε. Μου είπε θα το ξαναέκανε αν χρειαστεί. Αυτά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι από τα βίντεο που είδα τα δικά σου είμαι και εγώ σίγουρα συνεξαρτώμενη και έκανα και εγώ λάθη σε αυτή τη σχέση. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν εγώ ήμουν νορμάλ, θα μπορούσε να είχε κυλήσει αλλιώ το πράγμα και θα, να μπορούσαμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αν εσύ ήσουν νορμάλ και δεν ήσουν συνεξαρτώμενη, δεν θα τα φτιάχνε μαζί του από την αρχή. Θα λειτουργούσαν οι προειδοποιητικές κόκκινες σημαίες, θα του έβαζες βέτο από την αρχή. Αν εγώ για παράδειγμα το δουλέψω και θεραπευτώ και αυτός ξαναέρθει τι να κάνω, αν το δουλέψεις και θεραπευτείς και αν αυτός ξαναέρθει θα τον διώξεις. Γιατί μόνο ένα πρόσωπο με στοιχεία συνεξάρτηση δέχεται πίσω έναν τόσο παραμελητικό και κακοποιητικό νάρκισο. Κάτι έχουμε παρεξηγήσει εδώ πέρα. Κάτι έχουμε παρεξηγήσει πολύ εδώ πέρα. Η συνεξάρτηση. Είναι με μια ψυχική κατάσταση προβληματική που χρειάζεται ένα πρόσωπο να κάνει ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει. Αλλά το αποτέλεσμα του να ξεπεράσουμε τη συνεξάρτηση δεν είναι να γινόμαστε κατάλληλοι σύντροφοι για τον κάθε κακοποιητικό άρχισο, για τον κάθε άρκισο, ούτω ή άλλω. Γιατί το διάβαζα τώρα και σε ένα mail που πήρα προ λίγο. Σα διαβάσω έτσι λίγο από αυτό το mail, δεν θα το διαβάσω όλο γιατί δεν, δεν, μου έχει δώσει η κοπέλα, δεν μου ζήτησε να το διαβάσω. Θα το διαβάσω όμως ένα το εξή κομμάτι. Λέει διάφορα προβλήματα παρόμοια με αυτά αυτού, αυτής της ιστορίας που διαβάσαμε τώρα που είχε ο πρώην της. Και λέει, εν τούτης, λέει, θεώρησε ότι αυτό είναι ο χαρακτήρας του και εγώ είμαι αυτή που έχει τις υπερβολικές απαιτήσεις και συνέχιζα μαζί του. Είναι ίδιον των συνεξαρτώμενων προσώπων να θεωρούν ότι έχουν υπερβολικές απαιτήσεις όταν ζητούν το φυσιολογικό, αυτό που ζητάει ο κάθε άνθρωπος, μια φυσιολογική ερωτική σχέση. Κάθε φορά που εξέφραζα τα παράπονά μου με ήρεμο τρόπο ένιωθα έναν τείχο από μέρος του και πολλές φορές έφυγε κακήν κακό από το σπίτι μου γιατί δεν άντεχε να με ακούει και αυτός παραμελητικός ναρκισός. Είπαμε, υπάρχει ένα τύπο σου που ονομάζεται παραμελητικό Νάρκησος ο οποίο τιμωρεί τον την σύντροφό του με το να μην δείχνει αγάπη, με το να μην δείχνει κατανόηση, με το να μην κάνει σεξ, με το να το βγάζει τρελό, gaslighting κλπ. Και, και, και λέει αυτή φίλη, να αναφέρω ότι επίση ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, την οποία την είχα διακόψει για ένα μισή χρόνο, με σκοπό να βελτιώσω τι λειτουργικέ για τη σχέση μου πτυχέ μου αυτό το κομμάτι να νομίζουμε ότι άμα πάω να κάνω ψυχοθεραπεία θα διορθωθώ εγώ και επειδή θα διορθωθώ εγώ θα αντέχω τις προβληματικές συμπεριφορές του συντρόφου μου και θα σωθεί η σχέση. Όχι. Αν θέλετε να διατηρηθεί μια σχέση με έναν σου να μην κάνετε ψυχοθεραπεία. Αν θέλετε να συνεχίζει να σας εκμεταλλεύεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει την αγάπη του, δεν δείχνει την τρυφερότητα του, δεν δείχνει τη στοργή του και σας, τιμωρεί με το να μην σας μιλάει, με το να μην κάνει σεξ μαζί σας, με το να σας υποτιμάει, με το να σας, λέει, να σας επιτιμάει, να σας λέει α, α, αρνητικά λόγια για σας, για να σας κάνει να νιώθετε άσχημα για τον εαυτό σας, να τρέχετε στις τα στα κομμωτήρια, δεν ξέρω εγώ πού, για να νιώσετε καλύτερα. Αν θέλετε να κρατήσει αυτή η προβληματική σχέση, να μην κάνετε ψυχοθεραπεία. Γιατί ότι ένας άνθρωπος κάνει ψυχοθεραπεία, ενδυναμώνεται εξηγένεται η σχέση του για τον εαυτό του, γίνονται λειτουργικές ή δυσλειτουργικές πτυχές του και δεν ανέχεται με τίποτα να είναι με έναν άρχισο. Αυτό πρέπει να το φωνάξω, να το τονίσω για να το εμπεδώσουμε, όχι να ακούτε συνεξάρτηση άρα άμα εγώ έχω πρόβλημα συνεξάρτησης δεν θα αντέξω τον άρχισο, να πάω να γίνω καλά για να αντέξω τον άρχισο είναι αρρωστημένο να θέλουμε να αντέξουμε προβληματικές σχέσεις, προβληματικές καταστάσεις με προβληματικές προσωπικότητες. Θέλω να το τονίσω αυτό όσο πιο πολύ γίνεται. Και κλείνω αυτό το φίτεο λέγοντας αυτό που λέω και σε πολλά άλλα βίντεο, φιλενάδα γλίτωσε. και σου δόθηκε η ευκαιρία να καταλάβεις τα δικά σου τα κενά, ότι έχει κενό από αγάπη, έχει κενό από συντροφικότητα και ότι χρειάζεται να δουλέψεις τα κομμάτια του εαυτού σου που πέφτεις εύκολα στην παγίδα να πιστέψει ότι παραμύθι σου πουλήσει ο καθένας, ότι λάμπη δεν είναι χρυσός, Κάποιο ο οποίο μα υπόσχεται τον ουρανό μετάστρα δεν σημαίνει ότι επειδή μα τον υπόσχεται θα μα τον δώσει και παίρνουμε το χρόνο μα για να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιον. Είναι κόκκινε σημαίε να σου λέει ο άλλο ότι σε αγαπάει από την αρχή, να σου δίνει τα πάντα από την αρχή. Όλα αυτά τα πολλά λόγια, οι πολλέ υποσχέσει, οι μεγαλοπρεπεί κινήσει είναι κόκκινε σημαίε. Επίσης το ιστορικό σχέσιο κάποιου έχει πολλά να μας πει Αν κάποιος που γνωρίζουμε μας λέει ότι δεν ήταν καλά στις σχέσεις του αλλά παρέμενε Και ότι μόλις τελείωνε μια σχέση ξεκινούσε η επόμενη Αυτά είναι σημάδια που δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ίσως την ικανότητα και τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια υγιή ερωτική σχέση Α φύγουμε επιτέλους από το σκεπτικό άντρα να είναι και ό,τι να είναι ή γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Αξίζουμε, αξίζουμε αγάπη, αξίζουμε ψυχική ηρεμία, αξίζουμε ψυχική υγεία, ψυχική ευεξία και αυτά δεν θα τα βρούμε δίνοντας με τα μούτρα σε προβληματικές σχέσεις. Ξέρω είναι πολύ δύσκολο πράγμα μοναξιά, ξέρω ότι κάποιες μέρες είναι δυσβάσταχτη η μοναξιά, είναι δύσκολο να μετατρέψει κάποιο τη μοναξιά σε μοναχικότητα και χρειάζεται να προσπαθεί συνέχεια για να το καταφέρει, όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο δυνηρό, πολύ πιο τραυματικό να είμαστε σε προβληματικές σχέσεις, σε κακοποιητικέ σχέσεις με ανθρώπους ναρκισούς. Την αγάπη μου σε όλους μας και περαστικά μας! Αγωνι... Αγωνιστικούς και αγαπητικούς χαιρετισμούς.